Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Έλενα Ράπτη. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αλλά και συντονίστρια του προγράμματος 1 στα 5. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Ράπτη. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Ράπτη μου, εσείς μπορεί να τα λέτε πάρα πολλά χρόνια. Όντως, φαντάζομαι ότι έχετε γυρίσει όλες τις γωνιές της Ελλάδος. Απλά μάλλον δεν καταλαβαίνουμε εμείς κάτι ή δεν μπορούμε να προσέξουμε κάτι, επομένως δεν αποφεύγουμε τον κίνδυνο. Είναι λογικό, κανένας γονιός δεν υποψιάζεται ότι αυτό μπορεί να συμβεί στο δικό του παιδί. Λίγο πολύ όλοι έχουν την τάση να θεωρούν ότι αυτό είναι κάτι μακρινό, ότι αφορά κάποια άλλα παιδιά κάπου αλλού. Όμως επειδή η συγκεκριμένη μορφή κακοποίηση σεξουαλική έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, καλό είναι να τα λέμε. Τα λέγαμε στο παρελθόν. Έχουμε πραγματοποιήσει πάνω από 800 δράσεις όλη την Ελλάδα. Σωστά. Έχουμε έρθει και στις Σέρες. Και θα ξανάρθουμε γιατί έχουμε πρόσκληση από τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον συνάδελφο. Τέλεια. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε να τα λέμε, ώστε οι γονείς να γνωρίζουν και πώς μπορούν τα παιδιά τους να είναι ασφαλή, πώς μπορούμε δηλαδή να διδάξουμε στα παιδιά απλούς κανόνες ώστε να βάζουν τα όρια τους, αλλά ταυτόχρονα και εκείνοι πώς να έχουν τη ματιά τους στα παιδιά. Πώς να υποψιαστούν ότι ένας άνθρωπος στο οικείο περιβάλλον του παιδιού έχει ύποπτη συμπεριφορά. Γιατί οι δράστες τις περισσότερες φορές, 9 στις 10 περιπτώσεις, είναι από το οικείο περιβάλλον. Είναι δηλαδή πρόσωπο που το παιδί γνωρίζει και εμπιστεύεται. Έχετε δίκιο. Είναι κοντινοί τους άνθρωποι και γι' αυτό δεν πάει και εύκολα το μυαλό. Επειδή όμως τώρα τελευταία καθημερινά ακούμε τουλάχιστον ένα περιστατικό, με κορυφαίο αυτό των Σεπολίων βεβαίως, εκεί πραγματικά χάνουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Και λέμε, πού τα μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, μπορούμε να τα προστατέψουμε, τα ίδια μπορούν να καταλάβουν κάτι, ή θα ακούσουμε τη φράση όπως ακούσαμε για την 12χρονη, το θεωρούσε αυτονόητο και δεδομένο. Ναι, θα σας πω. Αρχικά τελευταία βλέπουμε ότι δημοσιοποιούνται περισσότερα περιστατικά, γιατί έχουμε περισσότερες καταγγελίες. Δεν είναι ότι αυξήθηκαν τα κρούσματα. Ήταν πολλά, παραμένουν πολλά. Ωστόσο τώρα, μέσα από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, είτε τα παιδιά βρίσκουν τη δύναμη να σπάσουν τη σιωπή, γιατί σύμφωνα με έρευνες, 2 στα 100 παιδιά απευθύνονται στις αστυνομικές ή τις δικαστικές αρχές. Όμως ταυτόχρονα βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι, όπως είδαμε στη συγκεκριμένη περίπτωση 12χρονη, η θεία ήταν αυτή που έσπασε τη σιωπή. Δηλαδή, ένα πρόσωπο που αντιλήφθηκε ότι κάτι ύποπτο συνέβαινε. Θέλετε να πούμε ποιες είναι αυτές οι ύποπτες συμπεριφορές, ώστε να ξέρουν οι γονείς? Παρακαλώ, ναι. Σας ακούμε με προσοχή, κύριε Ράπτη. Λοιπόν, το πρώτο είναι τα δώρα. Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν εάν τα παιδιά τους λαμβάνουν δώρα τακτικά από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Γιατί ο δράστης θέλει να καλοπιάσει το παιδί. Θέλει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του, την εύνοιά του και συχνά χρησιμοποιεί δώρα για αυτό το σκοπό. Ένα παιδί όμως δεν μπορεί να καταλάβει πότε ένα δώρο αποτελεί προσφορά αγάπης ή αποτελεί δωροδοκία, που σημαίνει ότι στη συνέχεια ο δράστης θα ζητήσει αντάλλαγμα για το δώρο που προσφέρει. Αυτό είναι το πρώτο, το κρατάμε. Το δεύτερο αφορά στα μυστικά. Όπλο των δραστών αποτελεί μυστικότητα. Οι δράστες, για να κρύψουν αυτό που συμβαίνει, τι κάνουν? Ζητούν από το παιδί να το κρατήσει μυστικό. Έτσι αυτό δεν έρχεται να μας το πει, δεν έρχεται να το αποκαλύψει και εμείς δεν ξέρουμε να παρέμβουμε, να βοηθήσουμε, και έτσι ο δράστης συνεχίζει να παρενοχλεί το παιδί. Και η τρίτη περίπτωση είναι όταν κάποιος προσπαθεί να βρεθεί μόνος με το παιδί μας. Δηλαδή, όταν προσπαθεί να απομακρύνει το παιδί, να το απομονώσει. Αυτά τα τρία σημάδια τα είχαμε στην περίπτωση 12χρονης και τα έχουμε στις περισσότερες περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης. Και αν μου επιτρέπετε, στα μυστικά, γιατί μπορεί οι γονείς να σκεφτούν ότι πώς θα ζητάω από το παιδί μου να μου λέει τα μυστικά του. Όχι, δεν ζητάμε από το παιδί να μας πει τα μυστικά. Ακριβώς. Ζητάμε να μας πει με ποιους έχει μυστικά. Mm-hmm. Γιατί αντιλαμβάνεστε, αν ένα 7χρονο, 8χρονο αγόρι του δημοτικού έχει μυστικό με ένα συμμαθητή του, αυτό μπορεί να είναι κάτι αθώο. Αν όμως ένα 7χρονο, ένα 8χρονο αγόρι του δημοτικού έχει μυστικό με έναν ενήλικα, με έναν 25χρονο, με έναν 50χρονο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ύποπτο. Και τότε θα πρέπει να πανεύουμε και να μάθουμε ποιο είναι το μυστικό. Άρα δηλαδή, και εμείς οι γονείς πρέπει να έχουμε τη ματιά μας, την επίβλεψή μας, να ξέρουμε αυτές τις τρεις περιπτώσεις, έχοντας μια καλή, άμεση επικοινωνία με το παιδί, να ξέρουμε πότε πρέπει να παρέμβουμε. Από την άλλη, υπάρχει αυτός ο χρυσός κανόνας της καμπάνιας 1 στα 5 του Συμβουλίου της Ευρώπης, που λέγεται το κανόνας του εσώρουχου, που προσδιορίζει το κακό άγγιγμα, εμφανές όριο που είναι εύκολο για το παιδί να το θυμάται το εσώρουχό του. Δεν μπαίνουμε σε ιατρική ορολογία περί γενετικών οργάνων. Σωστά. Που μπορεί να πλημμυρέψει ένα παιδί. Στεκόμαστε στο εσώρουχο. Δεν αφήνω κανένα να με αγγίζει σε συγκεκριμένη περιοχή, γιατί αυτή η περιοχή είναι προσωπική, είναι ιδιωτική. Τι σημαίνει αυτό? Δεν αφήνω ούτε τον παππού, ούτε τον θείο, ούτε τον ξάδελφο, ούτε τον κολλητό του μπαμπά ή της μαμάς, ούτε τον καινούργιο σύντροφο της μαμάς που μπορεί να έχει χωρίσει.
Πόσο δίκιο έχετε. Τα λέτε πάρα πολύ απλά, δεν είναι όμως τόσα τελικά, γιατί πρέπει και εμείς να τα κατανοήσουμε και να τα επεξεργαστούμε μέσα μας, να τα δουλέψουμε. Γιατί αυτό το μόνο του που μου είπατε, σήμερα διαβάσαμε για τον παππού της τετράχρονης. Δηλαδή, ο παππούς είναι να πάρει ευχή, πόσο πια είναι να χάσουμε την εμπιστοσύνη. Πώς μπορώ εγώ να προστατεύσω το παιδί, έχετε δίκιο. Πώς μπορώ να προστατεύσω το παιδί μου από τον παππού, εξηγώ στο παιδί μου τον κανόνα του εσώρουχου, εξηγώ στο παιδί μου ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν να το αγγίξει συγκεκριμένη περιοχή και εκεί αμέσως θα αποκαλυφθεί εάν ο παππούς έχει κάποια πρόθεση. Ναι. Στην πλειοψηφία τους οι παππούδες είναι εκεί για να φροντίσουν, να προστατεύσουν τα παιδιά. Εκεί στηριζόμαστε, κακά τα ψέματα. Ναι. Εκεί στηριζόμαστε. Ναι, ή ακόμα και ο πατέρας λέει το βρέφος. Δηλαδή, ο πατέρας το δίχρονο, το δημότυχο πριν από δύο εβδομάδες. Ναι, ακριβώς. Μέχρι κάποια ηλικία πρέπει να έχουμε την επίβλεψή μας. Ναι. Πρέπει να είμαστε κοντά. Όσο το παιδί δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορεί να μας ενημερώσει, αλλά στην ηλικία των 4 ετών, 5 ετών, που το παιδί θα μείνει μόνο του με ένα πρόσωπο δικείο περιβάλλον, τι λέμε, κακό άγγιγμα στην περιοχή που είναι το εσώργο. Δεν το επιτρέπω σε κανέναν. Αν συμβεί, έρχεσαι και μου το λες. Αλλά και όταν το παιδί θα έρθει να μας πει ότι ο παππούς, δηλαδή ο μπαμπάς της μαμάς, ή ο θείος, δηλαδή ο αδελφός της μαμάς, έκανε αυτό το άγγιγμα, η μαμά, δεν πρέπει να αποπάρει το παιδί. Σωστά. Η μαμά πρέπει να ακούσει το παιδί, γιατί και για εκείνη θα είναι ένα σοκ. Να διαβεβαιώσει το παιδί ότι θα είναι δίπλα του, ότι θα το στηρίξει. Και έπειτα να επικοινωνήσει με έναν ειδικό, με έναν ψυχολόγο. Εδώ ήθελα να καταλήξουμε, γιατί είχα δύο ερωτήματα. Πρώτον, αν στα σχολεία πιστεύετε ότι το υλικό το οποίο διαθέτει και είναι πολύτιμο αλλά και υπέροχο, θέλω να πω δηλαδή ότι παρουσιάζει μια εικόνα που δεν προβληματίζει το παιδί, ούτε το πονηρεύει, αν αυτό το υλικό θα πρέπει να φτάνει στα σχολεία και οι δάσκαλοι να μιλούν με τα παιδιά. Γιατί καλή η ομάδα σας, αλλά πόσοι πια, δεν μπορείτε να βρίσκεστε παντού. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε ήδη μπει στα σχολεία. Ναι. Εγκρίθηκαν δύο προγράμματα που καταθέσαμε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και πλέον στα νηπιαγωγεία, την πρώτη, τη δευτέρα, την τρίτη και την τετάρτη τάξη του δημοτικού. Τέλεια. Μπορούν οι εκπαιδευτικοί, μπορούν οι δάσκαλοι να διδάξουν όλα τα χρήσιμα μηνύματα της καμπάνιας 1 στα 5, από το παραμυθάκι που διδάσκει τον κανόνα του εσώρουχου, τις άλλες ιστορίες κινουμένων σχεδίων, όλα δηλαδή τα εργαλεία που με ευχάριστο και οπτικοακουστικό τρόπο περνούν όλα τα χρήσιμα μηνύματα στα παιδιά. Έτσι. Ωστόσο, να σας πω ότι στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προστασία των παιδιών από σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, μια πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού που ο ίδιος ανακοίνωσε τον Νοέμβριο του 2021 στη Βουλή στους βασικούς άξονες και τώρα μέσα στην εβδομάδα που μιλάμε έρχεται στο σύνολό του το Εθνικό Σχέδιο Δράσης σε δημόσια διαβούλευση και αμέσως μετά στη συζήτηση στη Κοινή Επιτροπή στη Βουλή και εκεί μετέχουν 11 υπουργεία. Και το Υπουργείο Παιδείας είναι το πρώτο που μας ενδιαφέρει για την πρόληψη του φαινομένου, για να φτάσουμε στον εκπαιδευτικό, για να φτάσουμε στο μαθητή, για να φτάσουμε στο γονιό. Και έχουμε εξαιρετική συνεργασία τόσο με την κυρία Κεραμέως όσο και με την κυρία Μακρύ. Οπότε αυτό είναι αισιόδοξο. Από την άλλη, κυρία Ράπτη, επειδή ακριβώς είναι ένα θέμα το οποίο δεν ασχοληθήκατε χθες, αλλά ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια, επομένως έχετε πολλή εμπειρία και γνώσεις. Πιστεύετε ότι υπάρχουν οι δομές, οι υπηρεσίες εκείνες που αν εντοπίσει μια μάνα, ένας πατέρας, ένας συγγενής κάτι περίεργο να απευθυνθεί και να υπάρχει και η γρήγορη αντίδραση, ή παραμένουμε μόνο στο χαμόγελο του παιδιού και περιμένουμε από εκεί μόνο? Υπάρχουν δομές και το χαμόγελο κάνει εξαιρετική δουλειά, υπάρχουν όμως πρωτίστως κρατικές δομές. Οφείλω να σας πω ότι ακριβώς επειδή, τουλάχιστον τα τελευταία περίπου 10 χρόνια που εγώ ασχολούμαι με το συγκεκριμένο θέμα, διαπιστώσαμε δυσλειτουργίες, διαπιστώσαμε κενά. Και σε αυτές τις καθυστερήσεις, ότι είναι βραδικίνητες αυτές οι υπηρεσίες. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Και κάποιες φορές αυτές οι διαδικασίες δεν είναι φιλικές προς το παιδί. Γιατί επανατραυματίζουν το παιδί. Ένα απλό παράδειγμα να σας πω. Ένα παιδί που καταγγέλει θα εξεταστεί από την αστυνομία, από τα τμήματα ανήλικων που κάνουν εξαιρετική δουλειά, θα εξεταστεί από την εισαγγελία, θα εξεταστεί από την κοινωνική υπηρεσία. Ένα παιδί στην επαρχία μέσω όρο καταθέτει 14 φορές. Αυτό είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί. Υπήρξαν παιδιά που κατέθεσαν ότι αν ξέρουμε τι θα περάσουμε, δεν θα είχαμε καταγγείλει. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς πρέπει να φτιάξουμε ένα ενιαίο πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων, ένα εθνικό ενιαίο πρωτόκολλο, και είναι η πρώτη οριζόντια διυπουργική πολιτική του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Που τι σημαίνει? Ότι γίνεται μία και μόνη δικανική εξέταση του παιδιού, στο σπίτι του παιδιού που ήδη έχουν ξεκινήσει στην Αθήνα, και εκεί έχει το γενικό πρόσταγμα ο εισαγγελέας που θα καλέσει και τις αστυνομικές αρχές και την κοινωνική υπηρεσία και τον ψυχολόγο. Θα γίνει μία και μόνη κατάθεση του παιδιού, θα
δικαστικοποιηθεί και το παιδί δεν θα χρειαστεί να παραστεί στο δικαστήριο. Το λέω αυτό γιατί ξέρουμε ποιος είναι ο τρόπος να θεραπεύσουμε τα κενά και ήδη τον τελευταίο 1,5 χρόνο που προετοιμάζουμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, όλα αυτά, αυτό το απλό που σας λέω τώρα για το Εθνικό Σχέδιο, για το ενιαίο πρωτόκολλο διαχείρισης, τα έχουμε ήδη συζητήσει με τα Υπουργεία και τα έχουμε ήδη συμφωνήσει με 11 Υπουργεία. Δεν είναι μόνο το παιδί, είναι και το προστασία του παιδιού. Επειδή ακριβώς είναι μιλώντας με ψυχολόγους και ειδικούς, μας είπαν ότι μια τέτοια πληγή ίσως και να μην κλείσει ποτέ και πάντα θα υπάρχει στην παιδική ψυχή και αργότερα στην ενήλικη. Θαρώ ότι μέχρι τώρα δημιουργούσαμε και άλλες πληγές πέρα από το πραγματικό γεγονός. Ναι. Υποχρεώνοντας ένα παιδί να τα λέει και να τα ξαναλέει, λες και απευθυνόταν σε κάποιους οι οποίοι δεν καταλάβαιναν. Ναι. Σε ό,τι αφορά εμείς τι στόχο έχουμε, να προλάβουμε το κακό. Να προλάβουμε. Γι' αυτό δίνουμε έμφαση στην πρόληψη. Το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα όμως, παιδιά που βιώνουν τη σεξουαλική κακοποίηση, προσπαθούμε να πείσουμε αυτά τα παιδιά μέσα από το δικό μας πρώιμο εντοπισμό που θα κάνουμε, μέσα από τη δική μας ενημέρωση, να καταλάβουμε ότι το παιδί έχει αλλάξει συμπεριφορά, ότι κάτι συμβαίνει, να βοηθήσουμε το παιδί, γνωρίζοντας ότι είναι πολύ δύσκολο για το ίδιο να μιλήσει, αλλά παράλληλα και μέσα από τις φιλικές προς το παιδί διαδικασίες, θέλουμε να πετύχουμε περισσότερες καταγγελίες, να λυτρωθεί. Το επόμενο βήμα, και είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, να μπορέσει αυτό το παιδί θύμα να θεραπεύσει τις πληγές του, το συζητάμε ήδη με την κυρία Ζωή Ράπτη, και η οποία δρομολογεί κέντρα ημερήσιας φροντίδας, ψυχικής φροντίδας για αυτά τα παιδιά, για τα παιδιά θέματα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Άρα προσπαθούμε σε όλα τα στάδια να είμαστε εκεί. Να αποκτήσουν ξανά εμπιστοσύνη στον άνθρωπο, στο διπλανό τους, μου λέτε τώρα. Όπως το λέτε, γιατί όταν είναι από το οικείο περιβάλλον, όταν υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι οι ίδιοι οι γονείς, αντιλαμβανιστούνται για το παιδί, είναι ένα μεγάλο σοκ. Κυρία Ράπτη, επειδή είστε και γυναίκα, θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές οι ευαισθησίες μας είναι λίγο πιο περίεργες, πιο μεγάλες, ίσως από, και οι άνδρες βέβαια έχουν. Πιστεύετε ότι η τιμωρία στους δράστες, αυτή που υπάρχει σήμερα σύμφωνα με το δικονομικό μας δίκαιο, είναι αρκετές? Γιατί είχαμε και την περίπτωση του 63χρονου, νομίζω, ο οποίος φυλακίστηκε. Ναι, τον προηγούμενο Ναι, τον προηγούμενο. Και ξαναβγήκε έξω και έκανε τα ίδια βεβαίως. Δηλαδή κατέστρεψε μια ακόμα ζωή, ας πούμε, για να μην πω περισσότερες. Έχετε δίκιο. Με τις αλλαγές που έφερε στον ποινικό κώδικα ο κύριος Χιάρας και ο κύριος Κότσιρας, με τις διατάξεις που ήρθαν στη Βουλή και ψηφίσαμε, έχει αυστηροποιηθεί το νομικό μας πλαίσιο. Αρκεί να σας πω ότι 3 χρόνια πριν η αιμομιξία ήταν πλημέλημα. Και τώρα βεβαίως πλημέλημα, είναι πλημέλημα. Αλλά και πολλά άλλα που αφορούν στο βιασμό, που προβλέπεται πλέον ισόβια κάθριξη, έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές. Προσέξτε. Η Ελλάδα, σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει ιδιαίτερα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο σήμερα. Και γίνεται μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι δεν πρέπει να αυστηροποιηθούν και πάρα πολλοί οι ποινές. Γιατί? Γιατί στη συγκεκριμένη μορφή κακοποίησης η σεξουαλική, όταν οι δράσεις είναι από το οικείο περιβάλλον, το παιδί έχει ανάμεικτα συναισθήματα. Σωστά. Το παιδί δυσκολεύεται να μιλήσει γιατί. Ναι, μεν δεν θέλει να γίνεται αυτό που γίνεται, αλλά από την άλλη δεν θέλει να στείλει στη φυλακή τον μπαμπά ή τον παππού ή τον θείο. Γιατί είναι πρόσωπα που τις περισσότερες φορές έχουν κερδίσει τη συνένεση του παιδιού σε αυτές τις πράξεις. Γιατί όταν το παιδί είναι πολύ μικρό και δεν μπορεί να καταλάβει το σωστό από το λάθος, παρασύρεται. Και υπήρξαν παιδιά που βίωναν σεξουαλική κακοποίηση από τότε που θυμούνται τον εαυτό τους. Και έκριναν ότι αυτό είναι το φυσιολογικό, γιατί έτσι πρέπει να κάνουν. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Άρα μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο να καταγγείλουν τα παιδιά. Αλλά και αυτό είναι κάτι που το συζητάμε. Όπου χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις και βελτιωτικές κινήσεις, ασφαλώς και θα γίνουν. Ανοίγουμε τα αυτιά μας λοιπόν. Ψάχνουμε στο διαδίκτυο να δούμε και το 5-1, να δούμε τον κανόνα του εσώρουχου, να το δείξουμε εμείς τα παιδιά μας. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε κάποιους άλλους να το δείξουν. Και να δούμε μαζί τους τις ιστορίες και να μιλάμε. Και κάτι σημαντικό, αν μου επιτρέπετε για να κλείσω. Παρακαλώ, ναι. Η πρόληψη και η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη των ενηλίκων. Θα πρέπει εμείς, όταν θα φτάσει ένα παιδί σε εμάς, μπορεί να είναι φοβισμένο, ντροπιασμένο, μπορεί να φτάσει σε εμάς με μισόλογα, εμείς πρέπει να καθησυχάσουμε το παιδί, να διαβεβαιώσουμε το παιδί ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα, να μην το κάνουμε.
κάνουμε να νιώσει ότι φταίει, ότι έκανε κάτι κακό. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί και δεικτικοί με τα συναισθήματά του, ώστε εκείνο να ανοίξει την ψυχούλα του και να μας αποκαλύψει όλα όσα έχουν συμβεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ράπτη. Πολύτιμη η συνομιλία μας, πιστέψτε με. Ελπίζω ότι πολλοί γονείς θα τα άκουσαν όλα αυτά. Αν πραγματικά και ένας μπορεί να μιλήσει, αν αντιμετωπίζει κάτι τέτοιο, νομίζω θα είναι σωτηρία. Έτσι ακριβώς. Έχετε να κάνετε με παιδικές ψυχούλες και αυτό είναι το σημαντικό. Βαθιά μας πεποίθηση ότι τα ενημερωμένα παιδιά είναι ασφαλή. Έτσι, έτσι. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ράπτη μου. Καλή δύναμη να έχετε.